Λίπερο 107,4. Έχουμε κάτι διαφορετικό. σω έχετε ενημερωθεί. και μια ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη πριν από λίγε ημέρε. Διοργανώνει κάτι πραγματικά πολύ μεγάλο ο μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι μια προσπάθεια πραγματικά να ενώσει όλους τους ποντίους παγκοσμίως, να κάνει μια πολύ μεγάλη συνδιάσκεψη, εδώ φυσικά, στη Θεσσαλονίκη. Ε, έχει προχωρήσει ήδη οργανωτικά, θα τα αναφέρουμε σε λίγο. Διαβάσαμε μια ανακοίνωση που καλεί αρκετούς συνέδρους και εκπροσώπους να βρεθούν και στην Τούμπα και αυτό. Ε, είναι μαζί μας Α, από την Κύπρο ήρθε ο Άλεξ Αναστασιάδης, είναι συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής για αυτή τη συνδιάσκεψη η οποία και η Αναστασιάδη είναι παγκόσμια έτσι. Παγκόσμια. Καλησπέρα κιόλα. Καλώ ήρθατε. Ε, θέλω να σα ευχαριστήσω για την παρουσία μου εδώ. Mm -hmm. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σα και να ασχολήσετε περισσότερο με τον Πάοκ, γιατί ο ε. Πάοκ άρρωστο, άρρωστο, είναι στη ψυχή μα. Είμαστε άρρωστοι με τον Πάοκ. Ο Πάοκ είναι στη ψυχή μα, στι καρδιέ μα. Αυτό το νόθηκε με Ιβάν Σαββίδη, ή ήταν πάντοτε. Και... Ε, ήταν πάντοτε, αλλά εννοείται ότι με τον Ιβάν Σαββίδη το νόθηκε περισσότερο. Είμαι από τη Λάρνεκα, από την πόλη ε, εδώ πρέπει να ναι. όπου. Μένει και ο Γιώτη Ονικομίδη, ένα ποδοσφαιριστή που άφησε ιστορία στον Πάοκ ε, στη βέβαια, Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Ε, τεράστιο ταλέντο ποδοσφαιρικό. Yeah. Τεράστιο ταλέντο. Συνεισφορά και παρουσία στα κύπελα που πήρε ο Πάοκ αρχέ δεκαετία του 2000. Είναι φίλο σα, γνωστό Είναι... Ο Γιώτη είναι πολύ καλό μου φίλο, αδελφικό μου φίλο. Είναι καλά. Είναι πολύ καλά. Ε, Ήταν βοηθό προπονητή σε μια ομάδα στον Εθνικό Άχνα, Τώρα είναι στο τελευταίο του για να πάρει την προπονητική FIFA για το Α, για να είναι mm. προπονητή κανονικό. Τρέχει, ασχολείται με αυτά. Έρχεται συνεχώ στον Πάο και έτσι να σα πω ότι στη 1η του Οκτωβρίου ο Ιώτη Ονικομίδη θα είναι στο Μάτ Πάο Ντόρκμουντ. Ήδη μου έχει πει ότι θα είναι. Ωραία. Και τον κάλεσαν και κάποια σωματεία εδώ. Το, ε, mm. φύλλα του Πάουκ, διατηρεί σχέσει. Έχει σπίτι εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Ιώτη, ναι, ναι, έρχεται συχνά. Ωραία. Λοιπόν, ε, τι θα γίνει ε, εκεί, τις ίδιες μέρες είναι, ναι. 2 Οκτωβρίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, με την πρωτοβουλία του Ιβάν Σαββίδη. Για πείτε μας. Όπως ακριβώς έχετε αναφέρει προηγουμένω, ε, ονομάζομαι Άλξη Ναυτιζέρη, είμαι ο συντονιστή τη Β' Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαία, όπου η συνδιάσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην πρωτεύουσα του απόδημου ελληνισμού, mm -hmm. του ποντιακού ελληνισμού. 2 το Οκτώβρη θα είναι η τελετή έναρξη, η ώρα 6, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννη Βελίδη, όπου, όπου, η τελετή έναρξη είναι υπό την αιγίδα του Οικουμενικού μα Πατριάρχη, του κ. Γύρου Βαρθολομέου, Μάλιστα. και του εξοχότατου Προέδρου τη Ελληνική Δημοκρατία, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Τη συνδέσκεψη θα χαιρετήσει αυτό ο Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίο θα δώσει τον παρόν του. Mm -hmm. Εννοείται ότι θα είναι ο Ιβάν Σαβίδη. Την Τρίτη μέρα, τη δεύτερη μέρα το Σάββατο θα είναι η ολομέλεια της συνέχισης όπου θα αναπτύξουμε κάποιες σημαντικές, θα υπάρχουν ομιλητές, καθηγητές, κύρους και mm. άλλοι πολλοί. Και την τρίτη μέρα, στις 4 του Οκτώβρη, στο κλειστό γήπεδο του Πάου Καρένα, το παλαντάκι που ναι, λέμε, ναι. θα υπάρχει φεστιβάλ Χωρών και τραγουδιών, Μάλιστα. όπου η κάθε ομοσπονδία... Από, όλοι, από όλο τον κόσμο θα παρουσιάσει του δικού του χορού και το τραγούδι όπω ξέρουμε να διασκεδάζουμε εμεί πόντι. Και εκεί καλούμε όλου, πόντιου και εμεί, στι 4 το Οκτώβριο ώρα 5 το απόγευμα να παραβρεθούν μαζί μα, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε ποντιακά. Όσον αφορά. Ο στόχο τη συνδιάσκεψη. Λοιπόν, να αναφερθώ και εκεί, ε, θα υπάρχουν 500 σύνεδροι από όλο τον κόσμο, από 5 υπήρου. Από την Αυστραλία μέχρι και το Καζαχστάν, τη Γεωργία, Κύπρο, Γερμανία, από όλο τον κόσμο. Ναι. Ε, ο στόχο είναι η ενότητα του ποντιακού χώρου, ε, ενωμένη και διαντή, Όπω έχει πει ο Ιβάν Σαββίδη, ο οποίο έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να ενώσει τον ποντιακό χώρο. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει πολύ παλιά, αλλά ε, έχει οδώσει το Μάιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζευτήκαμε εκπροσώπη από όλε τι ομοσπονδίε, η, 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 η νέα γενιά. Και ο Ιβάν Σαββίδη μα είπε κατά λέξη: Εγώ είμαι εδώ, στηρίζω την προσπάθειά σα, δίνω τι κεντάλε σε του νέου. Mm -hmm. Του απαντόχου νέου για να ξεκινήσετε μια προσπάθεια εν την ενότητα του ποντιακού χώρου. Σε, πιστεύω σε εσά, ελπίζω ότι θα πάτε πολύ καλά, εσεί, η νέα γενιά, και να καταφέρετε αυτό που δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε εμεί. Είναι ο, ο μέγα χορηγό ο Ιβάν Σαββίδη, να πούμε. Ανάλαβε όλα τα έξοδα, mm -hmm. ε, μεταφορά, διαμονή και όλα τα σχετικά. Μιλάμε για πολύ χρήμα, παιδιά. Έτσι. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημοσίω τον ε, πολιτικό, επιχειρηματία, τον Πόντιο, τον ε, Έλληνα. Mm -hmm. Που υποστηρίζει κάθε προσπάθεια της που καταβάλει η συνταγμένη ελληνική πολιτεία. Και αυτό το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Ιβάν Σταβίδη αλλά και το συνέδριο είναι η ενότητα του ποντιακού χώρου. Όπω ακριβώ είχε πει και στην Παναγία του Μελά στι 15 του Αυγούστου, αν παρακολουθήσει ναι, τι ναι, δηλώσει του, η Ελλάδα εμά αναμένει. Ε, Θέλοντα να πει ότι αυτή τη στιγμή που η χώρα μα ταλανίζεται από αυτή την οικονομική κρίση και περνάμε δύσκολα, mm -hmm. ενώ πολλοί νέοι επιστήμονε τα. Κεφάλαια, θα μπορούσαμε να πούμε, τη Ελλάδα φεύγουν. Ε, Εμεί ακριβώ ερχόμαστε στην Ελλάδα, ο απόδημο Ελληνισμό, ο Ποντιακό Ελληνισμό, για να δείξουμε τη στήριξή μα έμπρακτα, ότι είναι μια διατράωση τη αλληλεγγύη τη Ποντιακή Νεολαία προ τι προσπάθειε που καταβάλει η συνδεγμένη ελληνική πολιτεία και η Εκκλησία. Και, σα, και αυτό αποφάσισε ο Ιβάν, και ήταν η θέληση του Ιβάν στη Θεσσαλονίκη, γιατί στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζετε πολύ καλά, είναι η άτυπη πρωτεύουσά ε. μα. Και Στά. σε όλη αυτή την προσπάθεια, ο στόχο μα είναι η ενότητα του ποντιακού χώρου για να προχωρήσουμε μπροστά και να διεκδικήσουμε αυτά που μα αξίζουν, αυτά που πρέπει να μα δώσουν. Θα πρέπει να ενωθούμε πρώτα εμεί και μετά. Είναι και η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού που είναι πλέον στι μέρε μα ένα γεγονό που θα πρέπει επιτέλου να ζητήσουμε ένα συγγνώμη και να γνωριστεί παγκόσμια. Και αυτό για να καταφέρουμε και άλλα πολλά πρέπει να ενωθούμε. Μάλιστα. Τι σημαίνει για όλου του ποντίου Ιβάν Σαββίδη Καταλαβαίνουμε ότι έχει έναν ηγετικό ρόλο. Όχι στην Ελλάδα, όχι στην Κύπρο, στη Ρωσία, παγκοσμίω. Ιβάν Σαββίδη. Δεν είναι σωστό, θα έλεγα εγώ, να αναφερθώ για αυτόν τον άντρα, γιατί μα συνδέουν πολύ καλέ σχέσει. Για να καταλάβουμε εμεί οι υπόλοιποι. σω που λοιπόν... δεν ξέρω, έχουμε καταλάβει καλά και το μέγεθο του επιχειρηματία, γιατί έμαθα διάφορα πράγματα για τι επιχειρήσει του το Ρωστοφ, που δεν, δηλαδή δεν, δεν το ήξερα ότι μιλάμε για για πόλη ολόκληρη που κινείται στου ρυθμού του Σαββίδη, αλλά και για τι πρωτοβουλίε που παίρνει στον χώρο του, των ποντίων. Όμιλο εταιρεών Agrohome η οποία απαρτίζεται από 40 εταιρείε περίπου και ασχολούνται με διάφορα. Ναι. Ο Ιβάν Σαββίδη. Εγώ θα έλεγα ένα όνομα, μια ιστορία στον ποντιακό χώρο, αλλά και όχι μόνο. Ναι. Αν πάρουμε τα γεγονότα ότι τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει πολλά και εκατομμύρια εδώ στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξει την στον ΠΑΟΚ πάνω από 60 εκατομμύρια. Στον ΠΑΟΚ αλλά και σε πολλά άλλα. Ναι. Μακεδονία Παλά και κάποια άλλα. Και ανοίγει το δρόμο στου πρωθυπουργού τη Ελλάδα πάντα όταν θέλουν να έρθουν σε επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο, τον κύριο Βλαδιμίρ Πούτιν. Για μα ο Ιβάν Σαββίδη, ε, όπω είχα πει, ένα όνομα, μια ιστορία. Αποτελεί το στήριγμά μα σε όλη την προσπάθεια που καταβάλουμε. Θέλει να ενώσει το ποντιακό χώρο. Θέλει ο πανδιακός χώρος να είναι ενωμένος και διαδόντως με μια γροθιά, με μια φωνή για να διεκδικήσει πολλά. Και όπως λέει ο ίδιος, ε, σε αυτή την προσπάθεια καλό την νεολαία πρέπει να πάρει τη σκητάλη, γιατί ε, έχει επενδύσει και επενδύει σε εμάς τους νέους, για να επενδύει μεταφορικά το λέω, σε, για να πετύχουμε πολλά και μα στηρίζει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Πλέον είναι η φωνή του Ποντιακού Ελληνισμού, θα λέγω ο Ιβάν Σαββίδη. Ένα άνθρωπο που πολλοί λένε γιατί ασχολείται με αυτά, τι συμφέροντα έχει. Μπορεί ναι. να το κατανοήσει ένα απλό Έλληνα που λέτε, τι συμφέροντα μπορεί να έχει από την Ελλάδα ο Ιβάν Σαββίδη. Απλά σε αυτό το στίγμα προσπαθεί Μέχε να τώρα, βοηθήσει. Πάντως δίνει μόνο δίνει, μόνο δίνει και πολλοί ακόμα τον κατηγοράνε Εγώ θα έλεγα η απάντηση του Ιβάν Σαββίδη είναι η προσφορά του. Mm -hmm. η προσφορά που τα τελευταία χρόνια αγγίζει όλα τα μήκη και πλάτη τη γη. Όλου του πόντιου. Όποιο πόντιο. Χτυπήσει την πόρτα του, έχει και τη βοήθειά του. Και δεν είναι τυχαίο ότι πλέον οι περισσότεροι πόντοι, αν όχι όλοι, πίνουν νερό στο όνομα Ιβάν Σαββίδι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο άνθρωπο έχει αποδείξει μέσα από τα έργα του, μέσα από τι πράξει του, ότι είναι εδώ. Και θα πρέπει να φέρουμε και τον Πάο και έχει κάνει πάρα πολλά. Εκτό ότι επενδύει στον Πάο, εκτό ότι μα έχει βγάλει από τη μιζέρια και μιλώ, σαν πάω ξύσω mm. τώρα, όχι σαν συντονιστή τη Οργανωτική Επιτροπή, mm. γιατί με ενδιαφέρει άμεσα. Εκτό από τι επενδύσει που κάνει, εκτό από ότι έχει ξοφλήσει όλα τα χρέη και ναι. πηγαίνουν μπροστά, εκτό από την τελευταία μεταγραφή που αφήνει ιστορία στην Ελλάδα Γεγονός. για τον Μπερμπάτοφ, ε, στηρίζει όλε τι προσπάθειε αυτέ και κάνει το λόγο του πράξη με όλα αυτά που μα δείχνει. Κύριε Σασιάρη, 1η Οκτωβρίου ημέρα 5η, ΠΑΟΚ Κύριε 2 Οκτωβρίου ξεκινάει αυτή η πολύ μεγάλη συνδιάσκεψη. Των Ποντίων. 3 Οκτωβρίου συνεχίζεται Σάββατο, 4 Οκτωβρίου λέτε αυτή η μεγάλη γιορτή, το φεστιβάλ στο κλειστό του Πάοκ. 4 Οκτωβρίου το βράδυ, Πάοκ Ολυμπιακό. Τι θα γίνει και τι μέρε. Λοιπόν, εκεί ε, ε, στι μέρε θα γίνει χαμό. Εσεί και ο Σαββίδης ο Σαββίδη και εσεί, ε, λογικά θα τρέχετε δεξιά-αριστερά. Να το προλάβετε. Ε, για να Με χαρά είμαστε, νομίζω. Για να είμαστε ειλικρινεί, ε, έχουμε αναλάβει μια προσπάθεια πολύ δύσκολη τρέχουμε σε ρυθμούς Ολυμπιακών αγώνων θα έλεγα, <χαι> διότι ο χρόνος μας πιέζει, όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής τρέχουν, αλλά και εμείς που ερχόμαστε συνεχώς, γιατί είμαι πολύ κοντά στην Ελλάδα, από την Κύπρο, mm -hmm. ερχόμαστε κάθε εβδομάδα εδώ. Ε, <χαι> 1η Οκτωβρίου λοιπόν, όλα, όλοι ε, ε, αυτοί που θα είναι στην 1η Οκτωβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι αντιπρόσωποι δηλαδή, οι μερικοί, γιατί άλλοι πολλοί θα φτάσουν 2 το Οκτώβριο, ναι. θα παρακολουθήσουν το μάτς Πάου Ντόρτμοντ. Στι 2 Οκτώβριου γίνεται η τελεδιάταξη στι 3 Ολομέλεια και στι 4 Οκτωβρίου, 5 η ώρα, ε, συγγνώμη να πω λίγο, από το πρωί θα συλλειτουργηθούμε όλοι μαζί στο Ιερό ναο του Αϊού Δημητρίου, στον προστάτη τη πόλη. Εκεί έχουμε πάρει τι ευλογίε του, του Παναγιώτα, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, του κυρίου Άνθιμου, mm -hmm. ο οποίο θα χρωστατήσει τη λειτουργία. Μετά θα είναι ε, η ολομέλεια να τελειώσουμε τα ψηφίσματα και η ώρα 5 πάμε στο κλειστό παλατάκι. Εγώ θα έλεγα στο ναό για να χορέψουμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Όπω ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε εμεί οι πόντοι. Και μετά, μόλι τελειώσει η ώρα 7, έχει κάνει δήλωση χθε ο, ο Ιβάν Σταβίδη στο ναι. χαιρετισμό που απέφθινε για το πρόγραμμα που θα βγάλει η συνδιάσκεψη. Και εκεί καλεί λοιπόν όλου του. Ε, συμμετόχοντες σε αυτή τη διάσκεψη, 500 και πλέον ε, νέοι, να πάνε να παρακολουθήσουν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και όπως ακριβώς είχε δηλώσει, για να ζήσουν αυτή την εμπειρία και να ναι, μεταδώσουν ναι. μετά στις χώρες διαμονής τους αυτόν τον παλμό, αυτή την ένταση, από, από αυτή την πόλη, από μια ομάδα της Κωνσταντινούπολη. όπως ακριβώς έχει δηλώσει, για να μείνει στη μνήμη τους. Και θα έλεγα ότι εκτός αυτού... Αν θυμάστε, το Μάιο είχε κατεβάσει από όλε τι χώρε τη πρώτη Σοβιετική Ένωση mm -hmm. του νέου και όπου σε κάθε μεριά τη πρώτη Σοβιετική Ένωση έχουν ιδρυθεί τα σιφή του ΠΑΟΚ. Όπω ακριβώ είχε δηλώσει ο Ιβάν Σταβίδη, ότι θέλω παγκόσμια το όνομα του ΠΑΟΚ να διαδίδεται και mm -hmm. να είναι όλοι παοξίδε. Όπω ακριβώ έχει δηλώσει και έχει ανοίξει γραφεία, έχει βάλει νόβα σε όλα τα σιφή αυτά ναι, για να ναι, βλέπουν ναι. και να παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Να είστε καλά και να Καλή προσπάθεια, καλή επιτυχία οργανωτικά γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο όλο αυτό που επιχειρείτε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα ε, και σίγουρα θα τα ξαναπούμε εκείνες τις ημέρες. Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμά σα. Ε, θα πω και κάτι ω παοξή. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ομάδα μα, την ομάδα που μα πονάει, να απαιτήσουμε πολλά. Και κλείνοντα, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, ο οποίο μα στηρίζει, στηρίζει όλη την προσπάθεια, τον παντοτινό στηριχτή τη νεολαία του Ποντιακού Ελληνισμού, αλλά και του Ποντιακού Ελληνισμού γενικότερα και του Ελληνισμού. Και θε, θέλω να πω, εύχομαι η Παναγία του Σουμιλά, η κυρία του Πόντου, να τον έχει καλά και να τον προστατεύει για να μα δώσει ακόμα περισσότερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.